Πατέρα Ευάγγελε, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη. Τι υπάρχει στην Εκκλησία εκείνη την ημέρα, γιατί πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε, είναι η νυμφίο, όπως ξέρετε, ο νυμφίος. Ο νυμφίος είναι ο γαμπρός μας. Και η ψυχή των αντρών και η ψυχή των γυναικών έχουν νυμφίο τον Χριστό. Είναι πολύ πραγματικά πράγματα. Γιατί ο Χριστός είναι, πώς ένας γαμπρός είναι τόσο ωραίος όταν παντρεύεται εκείνη την ημέρα, φρεσκοξυρισμένος, όμορφος, λαμπερός, ούτε ξέρει που πάει δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λαμπρός, γαμπρός. Και ήτανε, φοράγανε άσπρα οι γαμπροί στα Ιεροσόλυμα, δεν ήταν οι γαμπροί ντυμένοι γι' αυτό και παστανόν. Λοιπόν, και ο γαμπρός, καμαρωτός και αυτό. Και όλοι ωραίγονται ένα τέτοιο γαμπρό. Και εμείς λοιπόν βλέπετε ότι το κάνει σαν να είναι γάμος. Και επειδή λέμε η ψυχή, δεν λέμε ο ψυχός, η ψυχή, άρα και ο Χριστός, επειδή λέμε η ψυχή θηλυκό, βάζουμε ότι νυμφίος της ψυχής μας είναι ο Χριστός. Άρα ο πόθος μας όλους είναι στο Χριστό. Βλέπεις και πόσο ανυψώνει και τη γαμική ένωση. Είναι πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή πάει πάρα πολύ ψηλά αυτό. Δηλαδή δεν είναι αυτό, αλλά είναι αυτό, ενωμένο ολόκληρο. Λοιπόν, την Τετάρτη λοιπόν, έχουμε τη γυναίκα που άλυψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. Έχουμε δύο γυναίκες και τρεις ίσως, που τα ξεχωρίζει ο Χρυσόστομος ακριβώς ποιος είναι. Αυτό που άλυψε η πόρνη γυναίκα τα πόδια του Χριστού, δεν έγινε τις ημέρες εκείνες. Έγινε στην αρχή του βίου του Χριστού, όταν όμως ότι μια γυναίκα έπλυνε τα πόδια του Χριστού με μύρο και τα λοιπά, το έκανε η Μάρθα, η Μαρία, η αδερφή της Μάρθας, το Σαββάτο, την παραμονή που κάνουμε του Λαζάρου εμείς, αλλά ο Λάζαρος είχε αναστηθεί μια εβδομάδα πιο νωρίς από το Σαββάτο που κάνουμε εμείς τη γιορτή. Το Σαββάτο την παραμονή των Βαΐων, ο Χριστός και μόλι την παρέα, πήγανε στο σπίτι του πατέρα του Λαζάρου και φάγανε. Και εκεί η Μαρία παίρνει το άρωμα και το σπάει. Και το βλέπει ο Ιούδας και λέει πόσα λεφτά χάλασε αυτή η χαζή για να... Αυτά θα μπορούσαμε να τα φυλάξουμε, να τα δώσουμε στους φτωχούς. Αυτή η κοροϊδία όλων των κλεφτών της οικουμένης που λένε που θέλουν να τα πάρουν από την Εκκλησία και λέει γιατί δεν τα δίνουμε στους στόχους. Το Χριστός λέει τους στόχους πάντα τους έχετε με θυμόν, να μην σου πω ότι εσείς τους κάνατε. Αυτό τους λέει βασικά. Το πάντα τους έχετε με θυμόν, εσείς τους έχετε κάνει φτωχούς. Γιατί αν έχετε κάτι παραπάνω εσείς από αυτούς, δεν έπρεπε να έχετε κάτι παραπάνω. Να τα μοιράσει όλοι και να είστε φτωχοί. Όταν τους το λέει αυτό είναι βαρύ. Τι λέει λοιπόν εδώ? Άρα δεν βάζει αυτή τη γυναίκα την, διότι θα σας πω και κάτι άλλο, σε αυτή τη γυναίκα δεν της είπε σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, απλώς τι είπε, ότι μην την ταλαιπωρείς διότι το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Δεν της είπε όμως της γυναίκας αυτής της Μαρίας, της αδερφής της Μάρθας δηλαδή, ότι σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, διότι ήταν ένας άνθρωπος εγχριστωμένος αυτή. Δεν το λέει αυτό. Ενώ στο αυτό που θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο που αφορά αυτή τη γυναίκα που έγινε σε άλλη χρονική περίοδο, αλλά τι σημαίνει, η Εκκλησία για να σε διδάξει σου παίρνει διάφορα γεγονότα χωρίς να την ενδιαφέρει ο χρόνος. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι χριστιανοί, γιατί είναι κολλημένοι μερικοί και λέει με τον χρόνο, με την ώρα 9, 5, 15, 6, 7, 8, 12, μια τρέλα τους πιάνει. Μην τους κουνήσεις στις χαζομάρες, τις βλακίες που έχουν ενωμένο τους. Αυτό σου λέει, δόχι κύριε. Θα πας με αυτό που σου λέει η Εκκλησία και κάνει τη ψυχία και ο Χριστός πάντοτε είναι μαζί. Κάνει υπακοή, δεν πειράζει. Και όπως είδες και τι έγινε, περάσαν όλα. Προσέξτε τον. Λοιπόν, η δε προ λίγων ημερών και η μεν υπήρχε πόρνια αμαρτωλή, η δε σόφρον και ενάρετος. Του ευλαβού τούτου έργου την μνήμη επιτελούσα σήμερον η Εκκλησία και εις το πρόσωπο της πόρνης αυτού αναφέρουσα, συναναφέρει ενταυτό και την προδοσία του Ιούδα. Η πόρνη, σας είπα, άπλωσε τα στρίχας και έπλυνε τα πόδια του Χριστού, ενώ ο Ιούδας την ίδια ώρα έφυγε από εκεί που ήταν και πήγε και είπε για πρώτη φορά στους
Εβραίους, τι μη θέλετε δούνε είναι αυτόν καγό παραδό. Ήπλωσε η πόρνη τους πλοκάμους, λύσασα, και ήπλωσε ο Ιούδας τα σχήρας του λαβήν αργύρια. Η μια πρόσφερε και ο άλλος άρπαξε. Κάνει αυτό το διπλό. Απεραμφότερα επράχθησαν 2 ημέρες πρώτου νομικού Πάσχα Μαρτίου 21η και τετράδη της εβδομάδας. Δείχνει αυτό τη 14η Νησάν που έχετε ακούσει, είναι ακριβώς ημέρες όπως σας το λέει. Δεν έχει ακόμα, έχει ήλιο, έχει φεγγάρι μεγάλο, αλλά δεν έχει πανσέλινο. Η πανσέλινος είναι την ημέρα που τάφηκε ο Χριστός στον τάφο. Γι' αυτό ήταν το Πάσχα τους εκείνη την ημέρα. Πανσελίνου ούσης της ημέρας, της νυχτός, γράφει το βιβλίο. Η γυμνή λοιπόν εκείνη άλυψε με το μύρο την κεφαλή και τους πόδας του Ιησού και δια των τριχών της κεφαλής απεσπόγγισε αυτούς. Το πολύτιμο εκείνο μύρο εξετιμήθη 300 δινάρια και επειδή το βιβλίο είναι στη Βενετία τυπωμένο αυτό ή περίπου 15 φλωρία βενέτικα. Εκ των μαθητών εξόχως ο φυλάγυρος Ιούδας σκανδαλίζεται τάχα δια την απώλειον τιού του μύρου. Ο Ιησούς επιπλήττει αυτόν ή να μην ενοχλούν τη γυναίκα και ο Ιούδας αγανακτών πορεύεται προς τους αρχιερείς συνηγμένος στην αυλή του Καϊάφα, στο Καϊάφιο που λέω, και συμβουλευόμενος περί του Ιησού. Γιατί τους είχε πει τα ουέ την προηγούμενη μέρα και είχαν λυσάξει. Επίσης είχε πάρει το μαστίγιο και τους είχε πετάξει τους κολυβιστές όπου είχαν ποσοστά οι αρχιερείς από τα πολλούμενα μέσα στο ναό, οπότε σου λέει εδώ πέρα αυτός. Και το φοβερότερο είναι το εξής, ότι εάν ανασταίνει τους νεκρούς η εξουσία μας καταλύεται, διότι με το θάνατο ζούμε καλά εμείς. Αν αυτός έρθει και μας αναστήσει τους νεκρούς, τότε ο λαός μπορεί να ξεσηκωθεί εναντίον των Ρωμαίων και να χάσουμε εμείς τα διοικητικά μας και τα οικονομικά μας. Γιατί, τι λέει, τι έλεγε ο λαός, θα πεθάνει και θα μας αναστέλνει. Και ξανά πάλι εναντίον του εχθρού και θα νικήσουμε. Ο καημένος ο λαός είπε λεφτά. Σάρκες να αναστέλνει, να τους δίνει λεφτά, ψωμιά, ψευδιά, θα μας ευλογεί τους 5 άκρους και θα μας τους κάνει, φάχουμε φαγητό, χωρίς κόπο. Και ανάσταση νεκρών, μια χαρά είμαστε. Γι' αυτό τον μισήσανε τη Μεγάλη Παρασκευή. Διότι ενώ τον είχαν δει να κυριαρχεί στο Σαββάτο του Λαζάρου και στα Βάγια, μετά τον είδανε αδύναμο να απεμπολεί τη θεότητα. Κατάλαβες, είπε τίποτα άφες, κάντε με ό,τι θέλετε, κάντε με ό,τι θέλετε. Τρελάθηκε ο κόσμος. Σου λέει, εμείς τον είχαμε αυτό. Δεν συγχωρεί ο λαός την αδυναμία. Ναι, γι' αυτό εύκολα λοιπόν πληρώσαμε και βάλαμε και τον ενσταυρώσαμε. Και συμφωνήσας κατά αυτόν την προδοσία του διδασκάλου, διατριάκοντα αργύρια, από τότε ζει τη ευκαιρία να είναι αυτόν παραδό. Ένα εκατού του έλαβε να αρχίνει από αυτόν των αποστολικών χρόνων η νηστεία της τετράδας. Τι λέει εδώ, ότι η Τετάρτη νηστεύεται. Από τα αποστολικά χρόνια έλαβε αρχή για την προδοσία του Ιούδα. Το καταλάβατε. Λοιπόν, άμα θέλεις να ακολουθήσεις ακόμη τη χριστιανική ζωή, την Τετάρτη σου πρέπει να την αφιερώσεις και τα λοιπά. Και έχει ένα ωραίο κοντόκιο. Υπέρ την πόρνη αγαθέα νομίζας, εγώ Χριστέ μου έχω κάνει αμαρτίες πάνω από την πόρνη. Άρα θυμάσαι που σου είπα, εγώ έχω κάνει αμαρτίες πάνω από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό λέει εδώ. Δακρύων όμβρους ουδαμός η προσήξα. Εγώ δεν έριξα ένα δάκρυ για σένα, ενώ η πόρνη του το έπλαινε εγκλαθμό. Έκλαιγε. Αλλά σιγή δεόμενος το βουλώνω. Δεν λέω τίποτα. Προσπίπτωση. Πέφτω. Και πόθο ασπαζόμενος του αχράντου σου πόντος, όπως με την άφεση ως δεσπότης παράσεις. Δώσ' μου την άφεση σαν δεσπότης. Στα οφλήματα που χρωστάω, κράζον σωτή, εκ του βορβόρου των έργων μου σώσομαι. Όποιος δεν πει ποτέ εκ του βορβόρου των έργων μου σώσομαι, πώς να δει Θεού πρόσωπο. Πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι καλή ευχή, χρόνια πολλά.
Για ποιο λόγο? Για μήπως κάποια στιγμή από τα χρόνια πολλά καταλάβεις να φωνάξεις εκ του βορβόρου των έργων μουρίστιαμε. Αυτή είναι η Μεγάλη Τετάρτη, όπου έχουμε και το... Να, η Μεγάλη Τετάρτη είναι αυτό. Είναι δηλαδή η Μεγάλη Τρίτη το βράδυ προς Μεγάλη Τετάρτη πρωί.